Αυτό το βίντεο είναι αφιερωμένο στους Patreon μας και στα μέλη που μας στηρίζουν ενεργά από το YouTube. Σας ευχαριστούμε. Στο σημερινό επεισόδιο θα σας διηγηθούμε μια επωτική ιστορία από τον ύστερο Μεσαίωνα. Εκεί στη Δύση των Υποτών θα ακολουθήσουμε τις περιπέτειες ενός άνδρα που υπήρξε μισθοφόρος, ηγέτης λαϊκών επαναστάσεων, ποιητής, υπότης και πρόμαχος της χριστιανοσύνης. Ένας τόσο υπεργαμάτος υπότης με ένα μεταλλικό χέρι για φίστινγκ για να ρίχνει μπουκέτα στις μάπες των αντιπάλων, ενώ ο Ρετσοντόβι, ο Götz von Berlichingen, ένας τόσο σκληρός λογιορκάτης που εκτός ότι ένα κομμάτι του ήταν πραγματικά μεταλλικό, θα εμπνεύσει τον Γκέτε, τους Γερμανούς των Βάφενες. Ξέρω γιατί κάνετε το βίντεο. Γιατί οι Γερμαναράδες του Βούπου είχαν κάνει μια μεραρχία. Σκάσε, αυστραλοποιήθηκε. Αν και πράγματι θα χρησιμοποιηθεί σαν προσωπικότητα σύμβολο μιας αταξικής κοινωνίας από τους φανς του 19, να σου θυμίσουμε ότι και άλλες ακραίες μορφές, όπως ο Ζαν Πωλ Σαρτρ, για τους ίδιους σχεδόν συμβολισμούς τον λάτρεψαν. Ενώ μία από τις πιο αντισυμβατικές γερμανικές εκφράσεις αποδίδεται σε αυτόν. Και τώρα που τελειώσαμε με την προπαγάνδα, να γυρίσουμε στην ιστορία. Και ελάτε λοιπόν να γνωρίσουμε τον Γκέτς, τον σιδηρόχυρα. Για σένα είναι μόνο μερικά κλικ, αλλά για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάτησε like, κάνε subscribe και χτύπα και την καμπάνα για να μην χάνεις τις ειδοποιήσεις ούτε για ένα νέο επεισόδιο. Ο δικός μας γεννιέται το 1480 στο κάστρο Geksthausen, στη Βυρτεμβέργη, από μια αρχοντική οικογένεια. Ονομάζεται Γοδεφρίδος, χαϊδευτικά Γκέτς. Και για να θυμόμαστε πόσο Γερμανούχτεν είναι, παίρνει και το von Berlichingen από πίσω. Σαν κάθε παιδάκι που το επώνυμό του είναι von κάτι, μαθαίνει ξυφασκία, ποίηση, όπως πάντα, την πολεμική τέχνη και τον κώδικα των υποτών, που περιλαμβάνει όλα τα σόγια της Γερμανίας, τίνωσης εσύ και τέτοια. Από μικρός ξέρει τι θέλει να κάνει. Και έτσι, ο φίλος μας κατατάσσεται στον στρατό στην ηλικία των 17 ετών, στις δυνάμεις του Φρυδερίκου του Ansbach. Ένα χρόνο μετά, υπηρετεί στον ίδιο τον αυτοκρατορικό στρατό. Και για 2 χρόνια συμμετέχει σε μια επιχείρηση στη Βουργουνδία, τη Λορένη και τη Βραβάντη. Επειδή του αρέσει ο ένοπλος τουρισμός και αφού έχει βάλει στο LinkedIn του κάθε δυνατό skill σε ό,τι έχει να κάνει με σφαγή, ακούει τη φράση «Για να είσαι ευτυχισμένος, κάνε το χόμπι σου επάγγελμα». Αποφασίζει λοιπόν να ασχοληθεί επαγγελματικά με το ξεκύλιασμα ανθρώπων, αλλά όχι σαν υπαλληλίσκος. Ο μπαμπάς του έχει φράγκα και κονέ, παραιτείται από τον αυτοκρατορικό στρατό και στείνει τη δική του startup εταιρεία. Μουσια έχει, φράγκα έχει, μπράτσα έχει. Καλά, τα τατουάζ και το iPhone του Λίβ που είναι για να είναι ο πιο hipster από όλους. Γίνεται πιεμψάς του 18ου αιώνα. Συμβασιούχος ιδιωτικής εταιρείας δηλαδή. Μισθοφόρος εννοώ ρε τα αγάρια. Το 1504 ο δούκας της Βαβαρίας, Albrecht IV, που αυτή την περίοδο κάνει προσλήψεις, νοικιάζει αυτόν και την κομπανία του και τον στέλνει να υπερασπιστεί το οχυρωμένο Landshut. Οι πολιορκητές με έναν απεσταλμένο απαιτούν να τους παραδοθεί. Από ποιον? Από τον Γκότς. Και αυτός ξεκινάει το τρολάρισμα. Ξιστομίζει μάλιστα την φράση «Er sollte mich hinten lecken». Καλά, είμαι σίγουρος ότι το είπα τέλεια. Η οποία θα εμπνεύσει ανθρώπους των τεχνών και των γραμμάτων, όπως ο Γκέτε και ο Μότσαρτ, που θα την κάνουν ακόμα πιο προσβλητική στο σύγχρονο «Γλύψε μου τον κόλλο». Είναι τόσο κίνκι ακόμα και για γερμανική τσόντα. Με αυτές τις ωραίες κουβέντες να έχουν υποθεί, ξεκινάει το ντου στο κάστρο. Ο σκληροτράχυλος Γκότς δεν μασάει και πολεμάει λυσασμένα. Και όταν τα αγοράκια παίζουν πόλεμο, πέφτουν επιστολές γύρω-γύρω. Κάποιος τραβάει μια κανονιά, και έτσι ο δικός μας χάνει το χεράκι του μαζί με το σπαθί του. Για τον μέσο υπότη του Μεσαίωνα, αυτό θα είναι το τέλος της καριέρας του. Φαντάσου τώρα το Ρονάλντο με ένα πόδι. Για τον Γκότς όμως είναι απλά η αρχή. Αντί να πάρει σύνταξη και να πάει να ζήσει στα πλούτη του, το αντικαθιστά με ένα σιδερένιο χέρι. Που του το φτιάχνει ο σιδεράς και ο σαμαράς του χωριού. Όμως ο Γκότς δεν θέλει απλά ένα χέρι για το Θεαθήνε. Είμαστε στην αναγέννηση, που όπως μας λένε στο σχολείο είναι η δεύτερη καλύτερη περίοδος της ανθρωπότητας. Βγήκαμε από το Μεσαίωνα που όλοι ήταν βίαιοι, ξέρεις τώρα. Τώρα τα πουλάκια πετούν αμέριμνα. Έχει σταματήσει η θρησκόληπτη μυσαλλοδοξία με τις φανατικές ιδέες και όλοι μελετάνε στα εργαστήρια. Και στα εργαστήρια βελτιώνεται και η τεχνολογία. Έτσι ψάχνει τους καλύτερους μαστόρους στην Νιρεμβέργη και του φτιάχνουν ένα μεταλλικό χέρι σαν του Ρόμποκοπ, με μερικές εκατοντάδες βίδες, ελαττήρια και μηχανικά μέρη που είναι σαν να έχει βγει από κάποια steampunk ιστορία ή από το Army of Darkness. ή μήπως από το Skynet. Εντάξει, όπως και να έχει, το legendary item του δίνει άπειρα stats. Τώρα μπορεί πλέον να χειρίζεται τα δάχτυλα του εξαρτήματος αυτού σχεδόν κατά βούληση. Μπορούσε να κάνει τα πάντα, από το να κρατάει σπαθί στη μάχη μέχρι να επέβει άλογο και να παίζει και χαρτιά. Ο τύπος μπορούσε ακόμα και να γράψει κρατώντας πένα. Ναι, ρε Φλόρι, ο Γκότς όντως αναγεννιέται. Αν και κυριολεκτικά ανάπηρος πολέμου, ήρθε η ώρα του. Θεραπεύεται και ορκίζεται να γίνει ακόμα πιο σκληρός. Συνεχίζει να ηγείται των σκληρών μισθοφόρων του στις μάχες της μεσαιωνικής Γερμανίας. Χυμάει στη μάχη με balls of steel. Υπηρετεί διάφορους χαμηλόβαθμους ευγενείς ενάντια σε άλλους χαμηλόβαθμους ευγενείς. Εντάξει τώρα, οι ευγενείς μπορεί να μην ρευόντουσαν στο οικογενειακό τραπέζι, αλλά λειτουργούν κάπως σαν ονοί της νύχτας και σφάζονται τόσο πολύ μεταξύ τους που αναγκάζονται να κάνουν ειρήνη. Ο Γκότς έτσι μένει χωρίς δουλειά. Αντί να ζητά επιδόματα για την επιχείρηση, λειτουργεί σαν ένα είδος τευτονικού Ρομπέν των δασών. Παίρνει τα καλό παιδά του και απαγάγει ευγενείς για λίτρα. Σε μια εποχή που οι περισσότεροι ευγενείς, όπως είπα, απλά ζουν σαν βρικόλακες και πίνουν το αίμα του λαού. Το 1512 όμως την πέφτει σε λάθος άτομο. Κλέβει έναν πλούσιο έμπορο στο Mainz. Έτσι οι λεφτάδες οι έμποροι στέλνουν μια πρεσβεία στον Holy Roman Emperor και αυτός του κόβει ένα τεράστιο πρόστιμο. 14.000 γκολντάνια. Χάνει και τον τίτλο ευγένειας, του παίρνει και τα όπλα και τον βάζουν σε κατοίκον περιορισμό στην επαυλή του. Σε 2 χρόνια του ρίχνουν ξανά πρόστιμο, αυτή τη φορά επειδή απαγάγει τον κόμι του Βάλντεκ στο Χέσε. Νομίζω το όνομα της περιγράφει πολύ καλά την κατάσταση. Με τα λίτρα κερδίζει 8.400 γκολντάνια, αλλά ξανατρώει μπαν από το σερβερ της αυτοκρατορίας. Τώρα εντάξει, να πούμε την αλήθεια, είναι λίγο παπάρας ο δικός μας, αλλά επειδή είναι καλός πολεμιστής, το 1519 τον προσλαμβάνει ο Δούκας της Βιρτεμβέργης και πολεμάει απέναντι στη Σουαβική Ένωση. Ξεκινάει τις καφρίλες με επιδρομές και λαιλασίες, αλλά για κακή του τύχη ξεμένει από προμήθειες και αναγκάζεται να παραδοθεί στους κατοίκους του Χάινμπρον, το οποίο είχε λαιλατήσει πολλές φορές. Τελικά, το 1522, με έναν συνδυασμό βίσματος, 2.000 γκολντανίων και με όρκο να μην ζητήσει εκδίκηση από τους κατοίκους, απελευθερώνεται. Το 1525 ξεσπάει ο πόλεμος των χωρικών στις γερμανικές χώρες. Δεκάδες χιλιάδες οργισμένοι χωρικοί εξεγείρονται και αρχίζουν να τα κάνουν όλο λαμπόγιαλο, καθώς η εκμετάλλευση από την άρχουσα τάξη τους έχει οδηγήσει στα όρια τους. Το σκέφτεται καλά και αντισυμβατικός καθώς είναι, αποφασίζει τώρα να ηγηθεί των επαναστατικών δυνάμεων. Είναι πάλι στην πρώτη γραμμή των μαχών, διαλύοντας στρατούς υποτών παντού. Όμως ο καταπιεσμένος όχλος διψάει για εκδίκηση και αίμα. Ο Γκότς προσπαθεί με νύχια και με δόντια να το συγκρατήσει, αλλά αυτοί οι τυπάδες δεν είναι μισθοφόροι με σιδηρά πειθαρχία που έχει συνηθίσει να διατάζει. Ακόμα και αυτός φρικάρει με τις καφρίλες τους, καθώς ο ίδιος ακόμα ακολουθεί, λέμε τώρα, τον υποτικό κώδικα. Αποστήρεται στο φτωχικό του λαϊκό του πύργο και προφανώς οι ακέφαλοι χωρικοί τον πίνουν. Τον εσπρέσο του σκέτο εννοώ. Τώρα οι πότες και οι εκκλησιαστικοί άρχοντες ξεκινούν την καφρίλα με γελίες φαγές. Σεβόμενος την ευγενική καταγωγή του Γκότς, ο αυτοκράτορας, ο Holy Roman Emperor, αντί να τον πετσοκόψει, τον καλεί να δώσει εξηγήσεις. Βασικά λέει, εγώ είμαι αρχοντάνθρωπος σαν εσάς, ρε παιδιά, και εντάξει, δεν τα πιστεύω αυτά τα αριστερά, απλά έγινα αρχηγός για να μην ξεφύγουνε. Και τελικά καταφέρνει και αθωώνεται. Μπράβο. Θυμάστε την αιχμαλωσία του στη Σουαβική Ένωση. Πάει εκεί που έχει κάτι δικαστήρια ακόμα από παλιά, αλλά παρά τις βεβαιώσεις ότι θα είναι ασφαλής, τον μαντρώνουν στο Άουσμπουργκ. Το 1530 ανανεώνει τον όρκο να μη ζητήσει εκδίκηση, καθώς παίρνει και νέο όρκο ότι θα αράξει το φέουδό του και δεν θα ενοχλεί τους άλλους, και τον αφήνουν ελεύθερο. Τώρα ήρθε η ώρα να αράξει σπίτι του. Ο βετεράνος 30 χρόνων αράζει τη μαγευτική γερμανική ύπαιθρο. Τα λουλουδάκια γέρνουν χαρούμενα στο απαλό φύσιμα του αέρα. Το θρέσμα από τα φύλλα των δέντρων ακούγεται και τα περιστέρια πετάνε ψηλά στον ουρανό. Αλλά ο Γκότς τα σκυλοβαριέται. 10 χρόνια περνάνε και ο φίλος μας σχεδόν παθαίνει κατάθλιψη. Το 1540 οι Τούρκοι υπό τον Σουλεϊμάν το Μεγαλοπρεπή κηρύττουν πόλεμο στην Ουγγαρία. Yes! Ο Κάρολος ο Πέμπτος τον αποδεσμεύει από τον όρκο του συνταξιούχου. Το 1542 ο 62χρονος πολεμιστής συμμετέχει στην εκστρατεία στην Ουγγαρία εναντίον των Τούρκων και αρχίζει τα πανηγύρια. Εξάλλου δεν έχει σφάξει ποτέ τέτοιους. Βγάζει το άχτη του πάνω τους, λέμε ρε. Όχι όμως, δεν παίρνει άλλα level, καθώς οι χριστιανοί ηγέτες συνθηκολογούν με τον Σουλεϊμάν και οι Τούρκοι σταματήσαν με τη μισή Ουγγαρία δικιά τους. Και αφού με τους Τούρκους καθαρίσανε, ξεσπάει πόλεμος με τη Γαλλία. Για καλή του τύχη. Κατατάσσεται ξανά στον αυτοκρατορικό στρατό για να πολεμήσει κι άλλο και βρίσκεται στη δύναμη εισβολής στη Γαλλία. Μετά από 50 χρόνια πολέμου με Βαβαρούς, Σουαβούς, Τούρκους, Γάλλους και λίγο πολύ τη μισή αριστοκρατία της Γερμανίας, ο Götz von Berlichingen αποσύρεται τελικά οριστικά. Γράφει την αυτοβιογραφία του, η οποία γίνεται best seller για τα δεδομένα της εποχής και τελικά πεθαίνει το 1560 σε ηλικία 80 ετών. Καθόλου μικρό κατόρθωμα για έναν μονόχειρο ισόβιο πολεμιστή με συμμετοχή σε δεκάδες πολέμους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σε μια εποχή που το επωτικό πνεύμα σβήνει, ο Götz von Berlichingen πολέμησε 47 χρόνια στα πεδία των μαχών. Θα συναρπάσει τον Γκέτε και θα γράψει θεατρικό έργο για τη ζωή του και θα κάνει την ατάκα «Γλύψε μου τον κόλο», κομμάτι της γλώσσας του δρόμου, και θα κάνει επίσης τον Μότσαρτ να γράψει μια συμφωνία για το ίδιο σκηνικό. Το όνομά του θα δοθεί σε δύο γερμανικά υποβρύχια του Δευτέρου Παγκοσμίου και στη 17η μεραρχία Panzer Grenadier των SS. Είναι η έμπνευση για το άνιμε Berserk και για το χέρι του Jamie Lannister. Κι όμως, ο Γκότσος Σιδηρόχειρας υπήρξε ένας αληθινός χαρακτήρας. Κατανοώντας ότι οι τίτλοι δεν σε κάνουν πολεμιστή, αλλά η εξειδίκευση και η γνώση της πολεμικής τέχνης, δεν θα διστάσει να μετατραπεί σαν επαγγελματία του πολέμου. Η ζωή του θα μπορούσε να είναι πράγματι μυθιστόρημα. Η τέχνη τον λάτρεψε και τον εξοράησε. Η συμμετοχή του στη λαϊκή εξέγερση και ο αυθεντικά ασυμβίβαστος του χαρακτήρας τον μεταμόρφωσαν σε λαϊκό θρύλο για τους σύγχρονους Γερμανούς, έναν Ρομπέν των δασών, της δικής τους παράδοσης. Ο Götz von Berlichingen υπήρξε αριστοκράτης αλλά και επαναστάτης. Ένας πραγματικός γιος της περιπέτειας. Ένας πραγματικά σκληρός λογιοκράτης της ιστορίας. I'll be back. Στο πρώτο comment κάτω από το βίντεό μας θα βρείτε το χάρτη των σκληρών καλλιτεχνών για να δείτε όλα τα επεισόδια μας γεωγραφικά. Αν θέλετε να στηρίξετε ενεργά το κανάλι για την προσπάθειά μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Patreon ή να μας υποστηρίξετε μέσω του κουμπιού συμμετοχή κάτω από το βίντεο. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη που μας στηρίζουν ενεργά. Να στείλουμε τα προσωπικά μας ευχαριστήρια στα μέλη με το βαθμό του Σπαρτιάτη Οπλίτη, Γρηγόρης Παπαϊωάννου, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Ravenwolf Modeling Studio του Δημήτριου Κουμούση, Σπυρίδων Πλακούδας, Αντώνης Τραγάς, Ανώνυμος από Αμερική, Νικόλαος Αλιάγας, Γιώργος Καλογύρου και στον Γιώργο Ελ. Έως την επόμενη φορά, να είστε καλά.